984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Με 261 ψήφους υπέρ εξελέγει σήμερα στη Βουλή για την Προέδρια της Δημοκρατίας η Εκατερίνη Σακελαροπούλου. 6 Ιαπώνες βουλευτές και 33 τα παρών, όπως ανακοινώσε ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Στασούλας, με αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στη συνέχεια να μεταβαίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας για να ανακοινώσει στη νέα Πρόεδρο την εκλογή της. Η κυρία Σακελαροπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα το Μάρτιο. Να ακούσουμε αρχικά πώς τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Βουλής. Εψήφισαν συνολικά 294 βουλευτές. Απόντες ήσαν 6 βουλευτές. Υπέρ της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου εψήφισαν 261 βουλευτές, ενώ 33 βουλευτές εψήφισαν παρών. Εκ του ανακοινωθέντος αποτελέσματος διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 του Συντάγματος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου, η υποψηφιότης της οποίας όχι μόνο συγκέντρωσε, αλλά και υπερεύει κατά πολύ την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Η εκλογή της Εκατερίνης Σακελαροπούλου ως πρώτης γυναίκας Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με πολύ μεγάλη πλειοψηφία συμβολίζει τη μετάβαση στη νέα εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι στα μεγάλα μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια Ελλάδα που μπαίνει σε μια εποχή με πρώτη γυναίκα Πρόεδρου, την Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Η Εθνική Αντιπροσωπεία εξέλεξε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου, μια σπουδαία νομικό, μια σπουδαία δικαστή, μια προσωπικότητα η οποία ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία είχα πει ότι θα επιδιώξω να προτείνω ένα πρόσωπο το οποίο θα συμβολίζει την ενότητα του ελληνικού έθνους. Και χαίρομαι που το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας επιβεβαίωσε ότι στα μεγάλα μπορούμε τελικά να συμφωνήσουμε. Η νέα Ελλάδα, η οποία ξημερώνει, μπαίνει σε μια νέα εποχή με πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Σήμερα άνοιξε ένα παράθυρο στο μέλλον και καθώς η χώρα μας εισέρχεται πιο αισιόδοξη στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αποκτά για πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα πρόσωπο που συμβολίζει ακριβώς αυτή τη μετάβαση στη νέα εποχή. Θέλω και πάλι να ευχηθώ στην κυρία Σακελαροπούλου καλή επιτυχία στα καθήκοντά της και με οδηγώ το Σύνταγμα. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά προς όφελος πάντα της πατρίδας μας. Έχω επίγνωση της κατάστασης, της ευθύνης μου και θα κάνω το καλύτερο ανταποκρινόμενη στα καθήκοντά μου. Η δήλωση της ιδίας λίγο μετά την ενημέρωσή της επίσημα από αντιπροσωπεία της Βουλής για την εκλογή της. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, σας ευχαριστώ θερμά για το μήνυμα που μου μεταφέρετε και τα ευγενικά λόγια με τα οποία το συνοδεύετε. Παρακαλώ να διαβιβάσετε στη Βουλή των Ελλήνων τις ευχαριστίες μου για την τιμή που επιφυλάσσει το πρόσωπό μου και τη διαβεβαίωση ότι έχω πλήρη συνείδηση του βάρους που υπομίζομαι και του χρέους που αναλαμβάνω. Δεσμεύομαι ότι θα ασκήσω τα καθήκοντά μου μέσα στο πλαίσιο που περιγράφει το Σύνταγμα και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συνένεση, εγγύηση για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Η χώρα μας, ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και από πολλά χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ανάπτυξης, πολιτισμού και δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση και βελτίωση της θέσης αυτής είναι η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δεν παραγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο και τις αντίστοιχες προκλήσεις του 21ου αιώνα, στις οποίες περιλαμβάνονται
η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η μαζική μετακίνηση πληθυσμών και η συνεπακόλουθη ανθρωπιστική κρίση, η υποχώρηση του κράτους δικαίου και οι κάθε είδους ανισότητες και αποκλεισμοί, η αντιμετώπιση των οποίων υπερβαίνει τα όρια των κρατών και απαιτεί διεθνή συνεργασία. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η εμπέδωση στο κοινωνικό σύνολο ενός κλίματος ηρεμίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, η οικονομική ανάπτυξη, η αντιστροφή της φυγής των νέων στο εξωτερικό και η προστασία των αδυνάμων αποτελούν προτεραιότητες. Η κινητοποίηση και η συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού. Η βελτίωση της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας. Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Και το άνοιγμα της κοινωνίας σε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες αποτελούν παράγοντες που θα συντελέσουν σε αυτήν την επίτευξη των στόχων αυτών. Προσβλέπω σε μια κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται τόσο στο Σύνταγμά μας όσο και στον θεμελιώδη χάρτη, στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μια κοινωνία που στηριζόμενη στη μακρά δημοκρατική της παράδοση επουλώνει τα τραύματα του παρελθόντος, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του παρόντος και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Για το μέλλον αυτό και την ελπίδα σε αυτό το μέλλον μάλλον, διαβεβαιώνω το Κοινοβούλιο και όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την εκπλήρωση του συνταγματικού μου ρόλου. Αύριο έρχεται στη Βουλή ο εκλογικός νόμος. Παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενο ή αναμενόμενα, το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το εκλογικό σύστημα επιβεβαίωσε δυστυχώς την πάγια μεταπολιτευτική αντιμετώπιση του κρίσιμου αυτού θέματος από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος. Για να μην θυμηθούμε και τα εκλογικά συστήματα της δεξιάς κατά την μετεμφυλιακή περίοδο, λέει μεταξύ άλλων στον 984 ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης. Πρόκειται ειδικότερα για μία ακόμα αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική επιλογή, η οποία όχι μόνο δεν αποπνέει οποιαδήποτε διάθεση για συνενέσεις, συνθέσεις και συγκλήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διαψεύδοντας πλήρως τις σχετικές εξαγγελίες, αλλά και τραυματίζει το κύρος των θεσμών, προσθέτει. Οι συνασπισμοί ουσιαστικά αποκλείονται, διότι δεν είναι θέμα, καλά το είπατε, αλλά ακόμα και ένας συνασπισμός ο οποίος έχει 55% δεν θα πάρει μπόνους σε σχέση με ένα κόμμα που έχει 35%, διότι θα πρέπει να αθρηστούν, ας πούμε, τα δύο κόμματα, αν είναι δύο στο συνασπισμό, και να διαιρεθούν δια δύο και να βγει ο μέσος όρος. Επομένως, και με 60% δηλαδή, το μισό είναι 30, ενώ ένα κόμμα που έχει 35 υπερτερεί. Άρα ουσιαστικά αποκλείονται οι συνασπισμοί. Αυτό πρώτον είναι πρόβλημα δημοκρατίας, διότι αυτό που χρειάζεται η χώρα, ιδίως στις συνθήκες κρίσης και προσπάθειας υπέρβασης της κρίσης, είναι συνασπισμοί οι οποίοι να καταρτίζονται προεκλογικά, σε προγραμματική βάση, με κοινούς υποψηφίους, ώστε να ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει μετεκλογικά. Σωστό. Όχι να γίνονται τη χάρπα στις συνεργασίες τύπου ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ μετεκλογικά. Άρα λοιπόν πολιτικά είναι λάθος. Άρα είναι αντιδημοκρατική η αντίληψη αυτή. Αλλά πέρα από αυτό, το βασικό είναι ότι είναι αντισυνταγματική, και αυτό δεν το λέω εγώ. Το έχει πει η νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου όταν έκρινε παλιότερα, το 1990, το ζήτημα των μονοεδρικών περιφερειών, όπου είχαν κατεβεί τότε Πασόκ και Συνασπισμός μαζί και είχαν γίνει ενστάσεις, που είπαν ότι δεν μπορούν να κατέρχονται σε σύμπραξη με κοινό υποψήφιο και να παίρνουν την έδρα. Άρα υπάρχει νομολογία, αλλά και σύσσωμη σχεδόν η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου. Σύμμαχο κλειδί για την ασφαλεία στην περιοχή χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Στην επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό, επισημένοντας πως η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και κατά προκλητικών ενεργειών ή διακηρύξεων.
Ρητή επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, θεωρεί η κυβέρνηση. Την παρέμβαση Πομπέο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για νέο γύρο διεθνών επαφών. Η επιστολή Πομπέου σίγουρα δεν αποτελεί λόγο για πανηγυρισμού, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τους συμμάχους απαιτούμε επιτέλους καθαρή θέση και έμπρακτη στήριξη. Και αυτή δεν επιτυγχάνεται όταν η κυβέρνηση εμφανίζεται ως προβλέψιμα δεδομένη, το σχόλιο του Προέδρου, της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φόφης Γεννηματά. Αυτή η επιστολή όχι μόνο δεν προσφέρεται για υπερφέλους πανηγυρισμούς, τους οποίους επιδίδεται η κυβέρνηση, αλλά αναπαράγει την γνωστή στάση Πόντιου Πιλάτου που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σας το λέω για πρώτη φορά ότι τα πράγματα θα κλιμακωθούν. Πείτε του Πρωθυπουργού να μην μιλάει πολύ, αλλά να κάνει σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Ήταν η δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Από τον Ταβός, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για κοντόφθαλμη στάση της Ελλάδας και πρόσθεσε: «Ο γείτονάς μας η Ελλάδα πρέπει να πείσει τον ελληνικό τομέα να επιδείξει μια στάση που να επιδέχεται τη μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειος ανήκει σε όλους μας. Μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει θαλασσιά δικαιώματα από το έδαφος της Κύπρου», τονίζει το State Department. Με αφορμή την αποστολή του γεωτρύπανου Γιαβού στην θαλασσία περιοχή της Λεμεσού, καλώντας την Άγκυρα να βάλει φρένο σε όλες τις γεωτρητικές της δραστηριότητες εντός των υδάτων της Κύπρου. Κλειστά καταστήματα και υπηρεσίες σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμος, ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαχείρισή του προσφυγικού και με αίτημα την αποσυμφόρησή τους. Κόκκινο πανί για τους νησιώτες, η απόφαση για την κατασκευή νέων κλειστών δομών. Αύριο, Πέμπτη, οι δήμαρχοι των νησιών μαζί με τον Περιφερειάρχη θα μεταβούν στην Αθήνα προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Συνάντηση Σχοινάντη Μάιο για το μεταναστευτικό στη Ρώμη. Οι συζητήσεις μας με τις ιταλικές αρχές με κάνουν να πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία σχετικά με το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς σφαιρικά το μεταναστευτικό, τα μεταναστευτικά ρεύματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δήλωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Εκτόξευση της ανεργίας το Δεκέμβρη του 2019, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, με τους ανέργους να ανέρχονται σε 1.128.421. Νέο τηρεσία για όλες τις οφειλές των πολιτών σε τράπεζες δημοσιοδέκου και για τον τρόπο που εξυπηρετούν τους λογαριασμούς τους σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής σταθερής τηλεφωνίας ενέργειας, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2020, προβλέπει τη δημιουργία τράπεζας στοιχείων οφειλετών. Θα συνδυάζει τα οικονομικά στοιχεία που φιλοξενεί σήμερα ο τηρεσίας μαζί με άλλα που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του δημοσίου, καθώς και οι επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν σε ληξιπρόθεσμα χρέη. Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του Διοικητή του ΙΕΦΚΑ Χρήστου Χάλαρη, θα γίνει η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου που προέρχονται από τον ΟΑΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΕΑ. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τους λοιπούς φορείς και το δημόσιο θα καταβληθούν 27 Ιανουαρίου ή μέρα Δευτέρα. Την υποχρέωση των τραπεζών να αποστέλουν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή κάρτες αναλήψεων, πιστωτικές και άλλες στους πελάτες τους, αναγνωρίζει με απόφασή του το Ειρηνό Δικαίο. Το δικαστήριο δικαίωσε 76χρονη που είχε πέσει θύμα κλοπής της κάρτας και του κωδικού της, τα οποία της είχαν σταλεί με απλό ταχυδρομείο. Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων επαναφέρουν με ερώτηση του στη Βουλή 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Ηρακλείου Νίκο Ιγουμενίδη, ενώ συνυπογράφουν οι τομεάρχες εξωτερικών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργοί Γιώργος Κατρούγκαλος και Σία Αναγνωστοπολίου. Οι βουλευτές τονίζουν ότι τρεις μήνες μετά την άρνηση της γερμανικής πλευράς στη ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να μην έχει προχωρήσει σε καμία περαιτέρω ενέργεια που να αφορά στις αξιώσεις της Ελλάδας από τη Γερμανία για την καταβολή πολεμικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων, ενώ ακόμα μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει εξηγήσει τα μέσα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό. Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη σύνδεση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την αξιολόγηση. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί όλων των άρθρων πλην τριών, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Μέρα 25.
Τα επίμαχα άρθρα για τα οποία ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία αφορούν το άρθρο 16 για τον τρόπο χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με το μοντέλο 80-20, το άρθρο 33 για την αναστολή λειτουργίας των 37 πανεπιστημιακών τμήματων και το άρθρο 50 για τα πιστοποιητικά των κολεγίων. Την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας βάζει στο τραπέζι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στη θέση του μεταφορικού ισοδύναμου, όπως ο ίδιος απαντά σε ερώτηση του Σοκράτη Βαρδάκη, ισχυριζόμενος ότι μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί αρκετές στρεβλώσεις, κυρίως στην αγορά καυσίμων. Για αιμονή του Υπουργού, μιλά στον 984 ο βουλευτής, που απαξιώνει τα αιτήματα των επιμελητηρίων. Είπε πως αν υπάρχει πολιτική βούληση, εντός 15 ημερών το μεταφορικό ισοδύναμο μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Την αναγκαιότητα του πράγματος φέρεται να θέτει υπόψη του Γιάννη Πλακιωτάκη τις προσεχείς ημέρες και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Ήξα φίξα από τον Υπουργό, αν υπήρχαν στρεβλώσεις, είχε το περιθώριο, και θα σας πω δύο κουβέντες, είχε το περιθώριο ο κύριος Πλακιωτάκης στο Υπουργείο Ναυτιλίας εδώ και 5 μήνες να διορθώσει τις στρεβλώσεις και να, η Κρήτη να έχει ενταχθεί κανονικά τροποποιώντας την προβλεπόμενη οικία 46-06-19 για να μπει και η Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο. Τι ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Υπουργό το σημερινό? Να τροποποιηθεί η οικία 568 του 19 και να επιτραπεί στις επιχειρήσεις της Κρήτης να υποβάλουν στην πλατφόρμα έτοιμα χρηματοδότησης. Υπόψη, κυρία Δουλειράκη, να σας πω ότι είχε εκπονηθεί μελέτη εδώ και 8 μήνες από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που περιλαμβάνει στοιχεία και από την ΕΡΣΤΑΤ και επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την ανάγκη στήριξη της Κρήτης, του αγροτικού τομέα, των επιχειρήσεων που χρειάζονται πρώτες ύλες, αλλά και αυτών που εφοδιάζονται με διάφορα προϊόντα από την υπόλοιπη χώρα και βέβαια το επιβατικό ισοδύναμο. Ανταυτού έχει μια αιμονή, παρά δηλαδή τη μελέτη και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την πρόταση που έστειλαν τα 4 επιμελητήρια της Κρήτης, που δυστυχώς ο σημερινός υπουργός τη γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, ζητά εκ νέου νέα μελέτη για να διορθώσει, λέει, τις στρεβλώσεις που κατά την άποψή του υπάρχουν. Δυναμική παρουσία των αγροτών της δύναμης των μπλόκων στους δρόμους. Στο κόμβο στα Πρετόρια από σήμερα το πρώτο μπλόκο στην Κρήτη. Ζητούν λύσεις οι αγρότες και ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση, θέτοντας στο επίκεντρο του διεκδικητικού τους πλαισίου το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων τους, τα φάρμακα, τα λοιπάσματα αλλά και τα ζητήματα που αφορούν στον ΕΛΓΑ. Σταδιακό το άνοιγμα των κινητοποιήσεών μας σε όλη την Ελλάδα με την ανάπτυξη των τοπικών προβλημάτων κάθε περιοχής. Λέει στον 984 ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου από τα Αστερούσια, Μανώλης Κρυκαβάτσος. Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για το λάδι μετά την φετινή καταστροφή από το δάκο και τη συγκρότηση φακέλου που θα αποσταλεί στα ευρωπαϊκά όργανα, επιμένει πως η πολιτική της ΚΑΠ είναι ο αφανισμός των μικροπαραγωγών, ενώ οι όποιες αποζημιώσεις θα είναι ψίχουλα. Βρισκόμαστε στον κόμβο, βέβαια, όπως το είπατε. Γιατί είναι και το μεγάλο μαρτύριο που έχουμε στην περιοχή γενικότερα, έτσι, και στον νομό μας. Εμάς το οξυμένο πρόβλημα της εξέλιξης του λαδιού μας φέρνει σε μεγάλο αδιέξοδο. Και να πούμε του κύριου Αβουλά, φιλότιμες προσπάθειες να κάνει. Αλλά εμείς κατέμε ότι ό,τι προσπάθεια να κάνει η ευρωπαϊκή πολιτική, η ΚΑΠ, μας ευγάζει με μαθηματική ακρίβεια εκτός, γιατί δεν θα αγγίξει ο κύριος Αβουλάς το κόστος παραγωγής, δεν θα αγγίξει εγγυημένες τιμές, δεν θα αγγίξει την καταστροφή από τον ΕΛΓΑ, δεν θα αγγίξει το φορολογικό, δεν θα αγγίξει το ασφαλιστικό. Ναι, βέβαια, τις πίτες τις κόβουν και με αυξημένο προϋπολογισμό. Οι πίτες χορταίνουν εκείνοι που μπορούν να τις φάνε, εμείς δεν μπορούμε ούτε πίτα να φάμε. Άρα λοιπόν ο κύριος Υπουργός είναι λίγο υποκριτικό και λίγο κοινικό αυτό που κάνει σε σχέση με το να ταπανά τόσα χρήματα για τη βασιλόπιτα και να μην στρέφεται λίγο περισσότερο, αν θέλετε, και λίγο πιο ουσιαστικά πάνω στον κόπο και τον ίδρο του μικροβίου Παλαιστή. Κοιτάξτε, όπως και να έχει το ζήτημα, όπως και να έχει το ζήτημα, εμείς ξέρουμε αυτά πάτες δεν τρέφουν. Και εδώ που βγήκαμε στο δρόμο, βγήκαμε για να πάρουμε πόντο-πόντο την αξία της ζωής μας, την επιβίωσή μας. Ξέρουμε ότι η αποζημίωση της θα είναι, δεν θα είναι, θα είναι ψίχουλα αν θέλεις, και εσύ σε μάιμ να φας τριφύλι. Και τον καλούμε τον κύριο Αυγουλά να έρθει εδώ, τον μπλοκ, εδώ μαζί με τους αγρότες, να κάνουμε μαζί μια κουβέντα, να δούμε πού είναι τα βάσανα στελειωμένα,
ποιος τα πληρώνει πιο πολύ, ποιος είναι αυτός ο οποίος οδηγεί την επιχειρηματική δραστηριότητα με επαχυνευτικούς ομίλους, με εταιρείες όπως είναι το συνεταιριστικό νόμος που προσπαθούν να βάλουν 40% μέσα ιδιώτες. Και βέβαια δεν είναι λογιστές αυτοί. Εμείς πού να πληρώσουμε λογιστές, κυρία Δουλειαράκη? Πώς να βγούμε εμείς στην κατεύθυνση να οργανώσουμε βιβλία, να γίνουμε επιχειρηματίας, μα εξάλλου η οικογενειακή κατάσταση που εμείς ζούμε είναι στη φθορά και στην αυταρχία. Εμείς δεν τα καταφέρνουμε και καλλιεργούμε σχεδόν κουτουρού. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι όμως, οι μεγάλες τεχνολογικές εκμεταλλεύσεις, βέβαια πρέπει να έχουν λογιστικά γραφεία, βέβαια πρέπει να έχουν υπαλλήλους. Εμείς πώς θα τις βρούμε, πώς θα τις πληρώσουμε? Με καθυζήσεις απελείται για πολλωστή φορά η παλιά εθνική οδός Χανίων και Σάμου στην πολύπαθη κακιά στροφή, το ύψος, στο ύψος του Σταλού. Η θάλασσα υποσκάπτει τη βάση στήριξης του δρόμου. Την επισκευή και συντήρηση τμήματων του παλιού οδικού άξονα στους δήμους Μιλοποτάμου, Λαπαίων και Νικηφόρου Φωκά της Περιφερειακής Ενότητας Ερεθύμνου, κόστος 2 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει η σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως η αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή είπε στον 984. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στο πλαίσιο δράσης της ενίσχυσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της ετοιμότητας για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ερεθύμνου, διοργανώνει εργαστήρια επιχειρησιακού σχεδιασμού για σεισμό σε επίπεδο Δήμων σήμερα στα Χανιά, αύριο στο Ερεθύμνο. Απαξίωση της πολιτικής προστασίας σε σχέση με την αναγκαιότητα υποστήριξή της μέχρι σήμερα, καταγράφει η Αντιπεριφερειάρχης Ερεθύμνου Μαρία Ελιονή, και στροφή το τελευταίο διάστημα μετά τις τραγωδίες που καταγράφονται πανελλαδικά. Στα δύσκολα κεφάλαια, σύμφωνα με την ίδια, ο τομέας της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κατ' επέκταση ο σχεδιασμός και η τήρηξη αυτού που από τους πολίτες θα πρέπει να συμβεί σε ώρα κρίσης. Ο τρόπος εκένωσης μιας περιοχής, η εξέβρεση χώρων συγκέντρωσης, η παραμονή και φιλοξενία πολιτών εκτός των εστιών τους, όπως και η διαχείριση αντιμετώπισης συνοδών φαινομένων ενός σεισμού. Σήμερα γίνεται το εργαστήριο αυτό του επιχειρησιακού σχεδιασμού για σεισμό σε επίπεδο Δήμων στα Χανιά και αύριο θα είμαστε στο Ρέθυμνο. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, και το επιτελείο του, η κυρία Μανουσάκη, ο κύριος Καρβελέας και ο κύριος Ζαρμακούπης. Εμείς έχουμε καλέσει εδώ όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας, τόσο το υπαλληλικό προσωπικό όσο και το πολιτικό προσωπικό των Δήμων που ασχολείται με την πολιτική προστασία, καθώς και όλους τους άλλους συναρμόδιους φορείς και επιχειρησιακούς παράγοντες, είτε είναι στρατός, είτε είναι αστυνομία, πυροσβεστική κλπ. Διότι θα γίνει ένα βιωματικό εργαστήριο που θα αφορά ποιες επιχειρησιακές παραμέτρους θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί ένας Δήμος, έτσι ώστε σε περίπτωση σεισμού θα πρέπει να ξέρει η τοπική κοινωνία και ο τοπικός Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα τι να κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε το γεγονός αυτό μετά που γίνει δηλαδή ο σεισμός. Και περιέχει ο σχεδιασμός τα εξής. Αν μου επιτρέπετε έτσι πολύ επιγραμματικά να παρακαλώ, πω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Που θα πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, γιατί ζούμε, πολύ σωστά το είπατε, σε μια σεισμογενή χώρα όπως είναι η Ελλάδα και η Κρήτη μας επίσης. Επομένως ένα φυσικό φαινόμενο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πρόληψη, να ξέρουμε τι θα κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν τις ζημιές ή τις απώλειες. Καταγγελίες για έλλειψη βασικών φαρμάκων για τους καρκινοπαθείς κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου μετά από σωρία παραπώνων που έχει δεχθεί από ασθενείς. Οι ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή ακόμα και την ακύρωση προγραμματισμένων χημειοθεραπείων, ακόμα και σε νοσοκομείο της Κρήτης. Πρόκειται για το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια στη χορήγηση των προβλεπόμενων θεραπείων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Από τον Αύγουστο στείλαμε επιστολή
στο αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας την ομαλοποίηση της κατάστασης. Διεθνές ωστόσο είναι το πρόβλημα με τις ελλείψεις σε αντικαρκινικά φάρμακα, λέγει στον 984 η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η Κέτη Αποστολίδου. 2,5 στράμματα χρωτολιβαδικής έκτασης έκαψε φωτιά στο σώματά του Δήμου Ρεθύμνου. Στάχτη έγινε επίσης μισό στρέμμα δασικής έκτασης στη Νέα Κηδονία Χανίων. Ένοπλη ληστεία το βράδυ της Τρίτης σε φαρμακείο επί της Λεωφόρου Μηνός. Άνδρας με την απειλή όπλου μπήκε μέσα και κατάφερε να πάρει τις εισπράξεις από το ταμείο. Απελευθερώθηκαν τα 8 μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και 5 Έλληνες του ελληνικού δεξαμινόπλοιου του Χαπλέιντι, που είχε δεχθεί επίθεση από ένοπλους πειρατές 31/12/2019, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο 2 ναυτικά μίλια από το λιμάνι στο Καμερούν. Οι 5 Έλληνες υπήκοοι είναι ο 45χρονος πλοίαρχος του πλοίου, ο 26χρονος ανθυποπλοίαρχος, ο 38χρονος δεύτερος μηχανικός και 2 δόκιμοι 20 και 21 ετών. Αυτή τη στιγμή βρισκόνται σε νοσοκομείο του Καμερούν, υποβάλλονται σε γενικές εξετάσεις, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα 5 με 6 μποφόρ έως τους 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 9.84. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό σας μεσημέρι.